Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μερικές φορές η πολιτική ιστορία παρουσιάζει ανεξήγητες προτιμήσεις σε ορισμένες ημερομηνίες. Μια από αυτές είναι η 17η Νοεμβρίου. Το 1973, αυτή την ημέρα, έγινε η εξέγερση που άρχισε από τους φοιτητές και που αγκάλιασε μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. 17 Νοεμβρίου του 1974, δηλαδή στην πρώτη επέτειο εκείνης της εξέγερσης, έγιναν οι πρώτες εκλογές μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και 17 Νοεμβρίου σήμερα, 16 χρόνια μετά, συνέπεσε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την οποία θα κριθεί αν θα έχουμε κυβέρνηση, τι κυβέρνηση θα έχουμε ή ακόμη και αυτό. Μπορεί να υπάρξει αν θα πάμε σε εκλογές. Η σύσκεψη λοιπόν των τριών πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη ως αυτή τη στιγμή συνεχίζεται. Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε στη διάρκεια του δελτίου. Για τη σύσκεψη αλλά και για τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε ο κύριος Σαρτζετάκης και οι οποίες προηγήθηκαν μας ενημερώνει η Αγγελική Αγγελοπούλου. Τέταρτη φάση για την εξέβρεση κυβερνητικής λύσης άρχισε στις 9 το πρωί με διαθροχικές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρχηγών των τριών πολιτικών κομμάτων. Στις 9 επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και έμεινε στο Προεδρικό Μέγαρο 45 λεπτά. 50 λεπτά κράτησε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του